μαγεμένη, η τρελή μου καρδιά περιμένει. Έλα απόψε να με βρεις, με φωνές και τραγούδια γιασμένα, μυστικά φανερά και κρυμμένα. Έλα ψυχή μου και θα δεις, σε περιμένω μην αργείς. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Αυλή των Χρωμάτων. Σήμερα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα, ένα ταξίδι στις αρχές της δεκαετίας του 60. Μια πολύ σημαντική περίοδο για το ελληνικό τραγούδι. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, πράγματι, η πενταετία αυτή, 60-65, ήταν, μπορώ να πω, μια χρυσή πενταετία για το λαϊκό τραγούδι. Ξεπήδηξαν πολλοί συνθέτες, αναδειχθήκαν πολύ μεγάλοι δημιουργοί, όπως και επίσης πολύ μεγάλοι τραγουδιστές και πολλά τραγούδια τα οποία τα τραγουδήσαμε και συνεχίζουμε να τα τραγουδάμε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Έτσι θα ξεκινήσουμε λοιπόν μουσικά με τον Χρήστο Μενιδιάτη, τη Σοφία Παπάζογλου και την Αγνή Καλουμένου. Σιγά-σιγά στην ατμόσφαιρα της εκπομπής, αλλά να καλωσορίσουμε και τους φίλους μας. Γιώργος Μαργαρίτης. Καλησπέρα, καλησπέρα. Φίλος αγαπημένος εδώ, μεγάλες συνεργασίες. Είμαστε και γειτόνι, τα λέμε τακτικά. Τώρα δεν το βρίσκω τελευταία. Είναι πολύ άσχολος. Τι θα κάνω. Και ο Αντώνης Καφετζόπουλος, ο ηχολήπτης του Χρήστου Νικολόπουλου, γι' αυτό τον φέραμε. Ναι, με τον Αντώνη. Εγώ η ανταπόδοση είναι επειδή πάντα βλέπω τον Χρήστο ότι προσέχει την εμφάνισή του, ρε παιδί μου, φοράει κοστούμι, γραβάτα κλπ. Λέω, αυτά είναι ο Χρήστος εκεί. Σήμερα
Κάτε ξέρεσε να θα φορώσω κι εγώ γραβάτα. Θα σηκωθώ κιόλα να με δείτε, γιατί σπάνιο είσαι ένα μοντέλο. Ας το απαθανατήσουμε αυτό. Είσαι ένα πολύ ωραίο μοντέλο. Ναι, έχουμε κάνει δίσκους με τον Χρήστο, όχι δίσκους. Εκεί πρωτογνωριστήκαμε. Και τραγούδια επίσης, θα τα πούμε. Ναι, μετά ναι, γιατί είσαι και ωραίος και ωραία. Όλοι είμαστε ωραίοι εδώ πέρα, σε αυτή την αυλή. Επέμενε ο μαέστρος να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Γιατί πραγματικά πόσο ωραία τραγούδια. Τι γίνεται αυτή την εποχή, τη μεγάλη εποχή. Θα κάνουμε αυτό τον κύκλο και στην άλλη πενταετία θα έχουμε και δύο εκπομπές από την ίδια πενταετία, γιατί εκεί είχε φουντώσει πια το λαϊκό τραγούδι και έχουμε να παίξουμε εκατοντάδες τραγούδια. Ωραία. Πάμε λοιπόν, αφού μιλάμε για τραγούδια, και στο επόμενο που θα μας πούνε εδώ οι ωραίοι μας τραγουδιστές. Πάει, πάει, είναι Ζαμπέτας. Έχουμε Μοσχολιού και Ζαμπέτα. Και από εκεί αρχίζει μεγάλη συνεργασία που γράψαν και αυτή χρυσή την ιστορία. Ιστορία τους. Πήγαμε. Τραγούδι. Τους βλέπουμε και εκεί στη φωτογραφία, μαζί, Ζαμπέτας Μοσχολιού. Να καλέσουμε τα κορίτσια να έρθουν κάτω στην παρέα μας. Ελάτε κορίτσια. Και να συνεχίσει ο Χρήστος. Να συνεχίσει ο Χρήστος. Αλλά ο Χρήστος είναι βέβαια ένας ερμηνευτής του καιρού του, που κάνει πολύ ωραίο δρόμο. Αλλά συνδέεται με αυτή τη δεκαετία μέσω του πατέρα του. Βεβαίως. Του Μιχάλη Μενιδιάτη. Η πενταετία αυτή, γενικά η δεκαετία του 60, αλλά κυρίως η πενταετία του 60 μέχρι 65, ήταν η εποχή που χάρη στον πατέρα μου τις πιο μεγάλες επιτυχίες. Κυρίως με βάση τον μεγάλο Απόστολο Καλβάρα και κάπως έτσι ξεκίνησε η καριέρα που έκανα. Είναι μια πενταετία πολύ πολύ σημαντική, όπως είπε ο κύριος Χρήστος πριν, ανέδειξε πάρα πολλούς ερμηνευτές, πάρα πολλούς συνθέτες, στιχουργούς και βγήκανε τραγούδια που ακόμη και σήμερα αναζητώνται από τους νεότερους και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Τι δεν θα έδινα, ειλικρινά σας λέω, να μπορούσα να άκουγα το Ζαμπέτα και τη Μοσχολιού να μιλάνε μεταξύ τους, γιατί αυτοί οι δύο είχαν μια πολύ ιδιαίτερη γλώσσα. Είχαν ένα κοινό κώδικα, είχαν εκτίσει. Ναι, ναι, ναι. Και ο Ζαμπέτας αυτή την πενταετία βγήκε βασικά. Ήταν πιο πριν και στο Ρεμπέτικο, δηλαδή, όπως και ο Χιώτης. Είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τους τραγουδιστές. Εγώ που τον έζησα,
αν τον έβλεπες πώς μίλαγε, ας πούμε, ήταν όλα τα λεφτά που λέμε. Ναι. Αντώνη, εσείς στην πόλη ακούγατε αυτά τα τραγούδια? Ήσουν ακόμα παιδί, βέβαια. Εγώ στην πόλη ακούγαμε ελληνικό ραδιόφωνο στα σπίτια, τα ελληνικά, αλλά είχε μεγάλη πέραση, γιατί εγώ έφυγα από την Κωνσταντινούπολη το 1963. Όσο ήμασταν εκεί, είχε μεγάλη πέραση αυτό το αστικό λαϊκό, δηλαδή αυτά που λέμε έρχονται ρεμπέτικα. Χιώτης Λίντα ήταν η σημαία και το προσκύνημα. Ήθελα να πω κάτι για τη δεκαετία του 60 που λέτε τόση ώρα. Δεν ήταν μόνο ελληνικό το φαινόμενο, έτσι. Παγκοσμίως, ναι, τα χρόνια μεταξύ 62-63 μέχρι 72-73 ήταν μια ευλογημένη δεκαετία για τις τέχνες. Οι ταινίες που βλέπαμε ήταν απίστευτες. Κάθε χρόνο έκανε μια καινούργια ταινία ο Φελίνη, ο Κιούμπρικ, ο Χίτσκοκ. Υπήρχε δηλαδή ένα κλίμα, ας πούμε, δημιουργίας. Και στη μουσική, τι να σας πω, προχθές είχα βάλει και άκουγα, γιατί εγώ είμαι ροκάς, ξέρετε, με συγχωρείς. Είχα βάλει και άκουγα τις επιτυχίες του 1968. Ροκ επιτυχίες του 1968. Δεν μπορώ να σας απαριθμίσω πόσο σπουδαία τραγούδια ακούστηκαν το καλοκαίρι του 1968. Δεν ήταν ελληνικό μόνο, δηλαδή. Δεν ήταν ο Χιώτης, ο Ζαμπέτας, το λαϊκό τραγούδι, οι φωνές, έτσι, ο Μπιθικότης, ο Καζαντζίδης. Ήταν ένα παγκόσμιο πράγμα. Δεν ξέρω τι έγινε και η ανθρωπότητα ψάχνει ακόμα να βρει πότε θα ξαναγίνει αυτή η έκρηξη, ας πούμε, πολύ υψηλής καθημερινής τέχνης. Γιατί ήταν μια καθημερινή τέχνη. Έτσι και στην Ελλάδα. Και το σινεμά ήταν καθημερινή. Για το σινεμά, αυτό θα έλεγα. Και οι ελληνικές ταινίες, γιατί γίνανε και σπουδαία δράματα. Δεν ήταν μόνο στην κωμωδία που είμαστε wow, η ελληνική κωμωδία είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Αλλά εκεί ένα σπουδαία δράματα. Ο Κακογιάννης έκανε ταινίες, τη Στέλλα. Θα τα πούμε, θα τα πούμε όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή υπήρχε μια έκρηξη. Θα πάμε λοιπόν όμως στο 60. Ελπίζω πριν πεθάνω να ξαναγίνει κάτι. Νομίζω θα το προλάβουμε. Πρέπει να έχουμε προσδοκίες. Πρέπει να έχουμε προσδοκίες. Αν έχεις πληροφορίες, να τις μοιραστούμε. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλουμε να πάμε με τον Χρήστο Μενιδιάτη στο 1960 να ακούσουμε το τελευταίο ποτηράκι του Μανώλη Χιώτη. Βεβαίως. Του μεγάλου μας δημιουργού που του κάναμε και αφιέρωμα. Ναι, ναι. Και τον τιμήσαμε ιδιαίτερα. Πάμε. Τελευταίο ποτήρακι θέλω μαζί στο ταβερνάκι, εκεί που πίναμε κι απόψε να το πιούμε, μια τελευταία πια φορά να θυμηθούμε. Μια και το θες να χωριστούμε, ύστερα αγάπη μου θα φύγω ευτυχισμένος, απ' το κρασί κι απ' τα φιλιά σου μεθυσμένος, και δεν θα ξαναειδωθούμε. Ο χωρισμός σου, αγάπη μου, απόψε με φοβίζει. Μα όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει. Τελευταίο μου τσιγάρο θέλω μαζί σου να φουμάρω. Απόψε θέλω στο πρωί να σε γλεντήσω και την αγάπη την παλιά να σου θυμίσω. Το παρελθόν να σου ξυπνήσω, ύστερα αγάπη μου θα φύγω από κοντά σου και στο εξής δεν θα με δεις ποτέ μπροστά σου και δεν θα σε ξανενοχλήσω. Ο χωρισμός σου, αγάπη μου, απόψε με φοβίζει. Μα όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει. Ο χωρισμός σου, αγάπη μου, απόψε με φοβίζει.
Μα όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει. Ευχαριστώ, μπράβο. Ελάτε, ελάτε στην παρέα μας. Ακούσαμε Ζαμπέτα, ακούσαμε Χιώτη, το δημιουργό. Την ταυτότητα του δημιουργού είναι ξεκάθαρη πια. Ναι, από αυτή την πενταετία, από το 60 δηλαδή και πέρα, άρχισαν οι μεγάλοι συνθέτες, όπως αυτούς που ανέφερε, να δημιουργούν τη δική τους ταυτότητα. Αλλά όπως είπε και ο Αντώνης, εκείνη την περίοδο είχε άνθηση γενικά ο πολιτισμός και η μουσική. Και είχε άνθηση και σε εμάς και το ελαφρό τραγούδι. Είχαμε πολύ μεγάλους δημιουργούς του αρχοντορεμπέτικου που λέμε και των τραγουδιών αυτών. Αρχίζει λοιπόν η δεκαετία του 1960, ο Γιώργος Μαργαρίτης έρχεται εσωτερικός μετανάστης στην Αθήνα. Ήταν τα χρόνια που ήρθα στην Αθήνα και αυτά τα τραγούδια είναι κατά δικά μας. Έτσι, Χρήστο? Κατά δικά μας. Κατά δικά μας. Ήταν η εποχή η οποία έψαχνα κι εγώ να βρω άκρη, να συναντήσω ανθρώπους της δουλειάς μας, για να μπορέσω να βγάλω τον καημό μου. Με τον Γιώργο γνωριστήκαμε στο στούντιο Κολούμπια. Είχε έρθει με ένα καφετή κουστούμι για να περάσει. Χωρίς σακάκι όμως, έτσι. Κουστούμι, το δε μου το... Είχα σακάκι τότε, γιατί... Κάποτε δεν είχε. Έβαλες τα καλά σου για να έρθει. Για να έρθει να σε ακούσει. Για να το λέει, ναι. Κουστούμι, τελείως. Θυμάται και το χρώμα, για πες. Για να έρθει να σε ακούσει ο Καλδάρας. Μάλιστα, ναι, και λοιπόν, και έπαιξα κι εγώ στη... Εσύ και ο Γιώργος Ζανταλάρος κιθάρα. Έτσι, μπράβο. Αλλά η εποχή όμως, το 70 ήταν αυτό αργότερα, η εποχή όμως τότε, το λαϊκό τραγούδι ήταν λίγο, είχε ανθίσει, όπως είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος, το ελαφρολαϊκό τραγούδι. Έπαιρνε και έδινε. Ναι. Και μ' ακούσαν, είπα κάποιο τραγούδι, θυμάμαι πολύ καλά, ο κόσμος είναι αχάριστος και ζωή, είπα μέσα, θυμάμαι και το τραγούδι. Και βγαίνω έξω από το στούντιο, με φωνάζει ο κ. Απόστολος, γιατί είχα πάει και πολλές φορές στο σπίτι του για να με ακούσει, με φωνάζει και μου λέει μαζί με το μεγάλο Μάκη Μάτσα και μου λέει, Γιώργο, να περνάς, θα μας βλέπεις. Ένας τραγουδιστής που πρέπει να είναι σε αυτό το είδος, το λαϊκό μας τραγούδι, είσαι και εσύ. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι στα πάνω του το ελαφρολαϊκό τραγούδι. Αλλά εγώ δεν πέρασα ποτέ μετά από εκεί. Είχα και τον Τζόγο, ο οποίος με έκανε ό,τι ήθελε, οπότε δεν πέρασα ποτέ και εμφανίστηκα με ένα δίσκο «Εσύ μιλάς στην καρδιά μου». Πολύ αργότερα, βέβαια. Τάκη Σούκας. Ναι. Η Σοφία Παπάζουλη τώρα θα μας πει ένα τραγούδι που ερμήνευσε η Πόλη Πάνου, που την αγαπάει πάρα πολύ, την έχει μελετήσει. Ναι, είχαμε δουλέψει για ένα μικρό χρονικό διάστημα με την Πόλη. Ήμουν τυχερή, γνώρισα πολλούς από τους παλιούς, και σολίστες και τραγουδιστές και δημιουργούς. Και δούλεψα και με μερικούς. Και τον Γιάννη Καραμπεσίνη που βλέπω εκεί απέναντι, τον γνώρισα και αυτόν. Γνώρισα και τον πατέρα του. Και επειδή μιλάω πάντα με ντοκουμέντα, και επειδή τη δεκαετία του 60 την αγαπώ πάρα πολύ, διότι οι γονείς μου ήταν νέοι εκείνη την εποχή, τα αγαπούσαν πάρα πολύ τα λαϊκά τραγούδια και μου το πέρασαν και εμένα, γιατί εγώ δεν υπήρχα την εποχή εκείνη βεβαίως. Και ήταν και μετανάστες, ο πατέρας μου ποντιακής καταγωγής. Είχαν δηλαδή τους δαλκάδες τους και βιώματα. Τα δικά τους, τα βιώματά τους αυτά τα πολύ έντονα. Εδώ πέρα έχω φέρει για τον Χρήστο, γιατί το γνωρίζω και τον Χρήστο πολλά χρόνια, δισκάκια. Που τραγουδάει ο πατέρας του, που είχαμε πάρα πολλά 45 τότε. Έχουμε τεκμήρια. Έχω πάρα, πάρα πολλά. Έχουμε τεκμήρια. Τα οποία τα αγαπάω πάρα πολύ, βεβαίως. Μιλάμε τα οποία δυστυχώς δεν έχω εγώ αρχείο. Θα στα πω εγώ. Δεν είχε κρατήσει ο πατέρας μου αρχείο και δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν παίζουμε πια αυτά τα δισκάκια, αλλά τα έχω σαν τη καρδιά μου. Έτσι τα αρχεία. Και είπατε για την Πόλη Πάνου, τότε που ήρθα στην Αθήνα και πήγαινα και άκουγα το Τσιτσάνι. Και κάποια στιγμή βλέπω μια πεντάμορφη, ήταν πολύ όμορφη και πολύ πάνω, μικρούλα. Βλέπω και ανεβαίνει πάνω και μου λέει, μες στην πολύ σκοτούρα μου. Τελάθηκα εγώ, μαγεύτηκα, λέω, αυτή είναι η καλύτερη μας τραγουδίστρια. Ήταν μεγάλη. Εμένα ήταν αγαπημένη μου τραγουδίστρια η Πόλη Πάνου. Ας μας χαρίσεις τώρα και σε εμάς και σε όλο τον κόσμο, εσένα δεν σου άξιζε αγάπη. Μεγάλο τραγούδι. Thank you.
τις θυσίες μου και όσα τράβηξα τόσο καιρό για σένα, κρίμα τα όνειρα και τις ελπίδες μου. Τα πήρε ο άνεμος και πήγανε χαμένα. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη, εσένα δεν σου άξιζε στοργή. Έχεις το αίμα σου σ' ένα ψέμα χωρίς ψυχή. Όσο προσπάθησα, όσο κουράστηκα, όσο υπόφερα για να σε συμμορφώσω, όμως γελάστηκα, βαριά πληγώθηκα. Εσύ δεν άξιζες καρδιά για να σου δώσω. Σ' ένα ψέμα χωρίς ψυχή. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη, εσένα δεν σου άξιζε στοργή. Έχεις το αίμα σου την αμαρτία. Είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή. Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε τον Κώστα Μπαλαχούτη. Φυσικά. Που έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο συνοπτικό σημείωμα για αυτή την εποχή. Μια πολύ καλή περιγραφή έχει κάνει ο Κώστας. Ας την ακούσουμε λοιπόν. Η Ελλάδα προσπαθεί να βρει το βηματισμό της. Πολλές πληγές παραμένουν ακόμα ανοιχτές, αλλά στην καμένη γη αρχίζει και πάλι να φυτρώνει χορτάρι. Παρά τα προβλήματα που ταλανίζουν ολόκληρη την οικουμένη, η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο γιορτάζει. Μαζί της και το τραγούδι, που ειδικά στον τόπο μας είναι εκφραστής των θέλω και της ιδιοσυγκρασίας ενός ολόκληρου λαού. Η τεχνολογία αλλάζει. Τις βαριές πλάκες των 78 στροφών αντικαθιστούν τα χρηστικά 45άρια. Έτσι, στο βινήλιο τυπώνεται πλέον και το τότε σήμερα, αλλά και ξανά τα διαμάγια του χθες. Την ίδια ώρα, το pick-up γίνεται ο βασιλιάς της κατοίκων διασκέδασης. Μάλιστα, πολλοί μερακλείδες παίρνουν τις βαλιτσούλες και τις εκδρομές, ενώ και τα λουσά, τα μοντέρνα αυτοκίνητα, διαθέτουν ανάλογο ηχητικό ηχοσύστημα. Τα jukebox στις ταβέρνες, στα καφενεία, στα σφαιριστήρια, στα clubs μαγνητίζουν κέρματα και καρδιές. Τα δισκάκια ανεβοκατεβαίνουν και η βελόνα στο πλατό χαράζει όνειρα, καημούς, προσδοκίες. Είναι η εποχή του Μίκη, του Μάνου και του Στέλιου, καθώς και νέων δυνάμεων που ξεπροβάλλουν δυναμικά. Η αυτοκρατόρισα Κολούμπια κυριαρχεί, η οντεόν όμως καραδοκεί και μαζί της η εναλλακτική πόλη, η Λύρα, η Fidelity, αλλά και μια σειρά νέων εταιριών που αναδύονται συνεχώς η μία μετά την άλλη. Αγγελόπουλος, Γαβαλάς, από τη μία μεριά και βέβαια Μπιθικώτσης πάντα εκεί, όπως και Μενιδιάτης, αλλά από την άλλη Περπινιάδης, Ζαγοραίος, Αναγνωστάκης. Και βέβαια έχουμε και τις μεγάλες κυρίες. Και την Κρέη, Πολυπάνου, Γιώτα Λίδια, Μέρι Λίντα, πάντα με το Μανώλη Χιώτη να δεσπόζει στο πλευρό της, αλλά και το νέο αίμα που ακούει στο όνομα δίκημο σχολείου. Σταθερές αξίες,
Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, Καλδάρας, Μπακάλης, Δερβενιώτης, Βύρβος, Κολοκοτρώνης. Παντού υπάρχει και ο Μίμης Πλέθας. Την ίδια ώρα ανατέλει ο Ζαμπέτας, ανατέλει ο Ξαρχάκος και μαζί του ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Αυτός θα μας φάει όλους. Λαϊκό τραγούδι και κινηματογράφος πηγαίνουν χέρι-χέρι. Είτε έχουμε δράμα, είτε έχουμε κωμωδία, ανεξαρτήτως σεναρίου, τα βήματα των πρωταγωνιστών οδηγούνται κάποια στιγμή σε ένα λαϊκό κέντρο. Πριν από μερικά χρόνια, παρουσίασα ένα λεύκομα για αυτή την εποχή που βίωσα μόνο τον αποϊχό της. Πήρε εξαιρετικές κριτικές, προκάλεσε μεγάλη αίσθηση, πολυσέλιδα στις εφημερίδες. Τίτλος του «Τα μαγικά 45άρια και η εποχή τους». Είπαμε, εγώ αυτά δεν τα έζησα τότε στον καιρό τους, όμως η κυρία που βλέπετε στο εξώφυλλο δίπλα στο μουσικό αντικείμενο του πόθου είναι η μητέρα μου. Ίσως έτσι να καταλάβετε αρκετά για όσα ξεχωριστά και ιδιαίτερα θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε Ζαμπέτα σε συνεργασία με τον Δημήτρη Χριστοδούλου. Είναι πολύ αστείο γιατί ο Ζαμπέτας είπε στον Χριστοδούλου «Περισσεύει τίποτα και για μας τους παρακατιανούς». Και του έδωσε ο Χριστοδούλου. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έκανε μια δήλωση για τον Ζαμπέτα που είπε ότι ένωσε το βυζαντινό τραγούδι και τη λεπτότητα της κατάδας του Ιωνίου. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είπε ο ποιητής, «Τολμώ να πω ότι αν δεν υπήρχε η διδασκαλία του Ζαμπέτα, δεν θα είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε ούτε Μάνο Χατζηδάκη, ούτε Μίκη Θοδωράκη. Και μαζί με αυτούς, ένα σωρό ποιητές που πέρασαν με τους στίχους τους στη σύνθεση». Δηλαδή, τι λέει ο Χριστοδούλου. Από τη μια μεριά, ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης πήραν τους λαϊκούς, πήραν και τους ποιητές. Έγινε αυτή η μεγάλη δημιουργία. Τότε έγινε αυτό το πάντρεμα και το ξεκίνημα. Έτσι, και εγώ τότε που μάθαινα μπουζούκι, μελετούσα στο Περιγιάλι το κρυφό, ας πούμε. Σε ποιήση. Ναι. Ακριβώς. Εγώ στην κιθάρα το The House of the Rising Sun. Σωστός. Σωστός. Υπάρχει και ένα αστείο στο χώρο μας.
Μια τραγουδίστρια πήγε σε ένα μεγάλο συνθέτη και του λέει «Για μας δεν έχει λίγη ποιότητα». Έτσι είναι. Άρχισαν όμως για πρώτη φορά, Αντώνη Καφετζόπουλο, να επικοινωνούν οι χώροι, να ταυτίζονται. Δηλαδή οι ποιητές τελικά μέσω των μεγάλων συνθετών Θοδωράκη Χατζηδάκη έρχονται και οι συνθέτες, οι λαϊκοί μαζί, ο Κιώτης, ο Ζαμπέτας, οι μεγάλοι σολίστες του Μπουζουκιού. Του στήριξανε. Βέβαια. Αυτό το πάντρεμα. Πάρα επειδή πολύ. Τον γνώρισα τον Χριστοδούλου στα νιάτα μου, πρέπει να πω ότι για την εποχή αυτό που έκανε ήταν τολμηρό. Έτσι, γιατί ήταν δύο κόσμοι που δεν επικοινωνούσαν. Και ο Δημήτρης που ήταν ψηλό σαν βουνό, ας πούμε, και επιβλητικός, αριστερός, έδωσε σε έναν άνθρωπο του ρεμπέτικου, που η αριστερά δεν το πολυχώνευε το ρεμπέτικο τότε, θεωρούσε ότι είναι άνθρωποι λούμπεν του υποκόσμου, λίγο νύχτα και έξω καρδιά, ρεμπέτες με δύο λόγια, όχι ταγμένοι σε κάτι. Και ο Χριστοδούλου έδωσε στίχους στο Ζαμπέτα, ήταν μια θαραλέα στιγμή, τώρα δεν αξίζει τον κόπο να το αναφέρει κανείς. Ναι, βεβαίως. Ένα βράδυ μου τηλεφωνάει ο μεγάλος φίλος μας, Άκης Πάνου. Και μου λέει, τι κάνεις σήμερα. Έχουμε ένα κοινό Νταλγκάρο. Ναι. Τον αγαπούσε πάρα πολύ ο Άκης, τον Αντώνη. Οπότε του λέω, δεν κάνω τίποτα. Μου λέει, έρχεσαι να με πάρεις κατά τις 11. Λέω, ναι. Κατεβαίνω τον επένω. Τράβα μου, λέει, την Εθνική. Πού θα πάμε. Τράβα μου, λέει. Τι κάνουμε τώρα, πολύ γραφείο κάτω. Στρίψε από εδώ, στρίψε από εκεί. Με πάει στη Φαντασία. Έχει ραντεβού με τον Ζαμπέτα, τον Κοσμά, τον αδερφό του Μιχάλη και τον Καρανικόλα. Το μαγαζί δούλευε. Οπότε είμαι εγώ εδώ, εδώ ο Ζαμπέτας, εκεί ο Καρανικόλας, εκεί ο Κοσμάς και εδώ ο Άκης Πάνο. Λένε ένα τραγούδι ντουέτο. Κάποιοι συναδέλφοι μας, μια κοπέλα και ένας άλλος τραγουδιστής. Οπότε ρωτάει εμένα ο Γιώργος, μου λέει, κάνεις με το μεγάλο δίσκο. Ο μεγάλος έλεγε μεγάλο τον άλλον, δεν είχαν πρόβλημα κανένα. Του λέω, κύριε Γιώργο, δίπλα σου είναι. Οπότε το κουνάει το κεφάλι, του λέει, ναι, θα κάνουμε. Και ήταν ο δίσκος αυτός που κάναμε εδώ, τα 6 τραγούδια. Και μου λέει εμένα, φεύγα εσύ. Αυτή ήταν η λέξη του, φεύγα εσύ. Τους βλέπεις αυτούς που τραγουδάνε αυτά τα τραγούδια. Θα δεις ποιος θα είσαι εσύ μετά από κάποια χρόνια. Έρχεται ένας δίσκος στην πορεία, δεν με νοιάζει. Αμάν, λέω, τι μου είπε ο κ. Γιώργος, έχω δεύτερη καριέρα. Κάπως έτσι. Το θυμάμαι να πούμε. Να είναι καλά ο δασκαλός μας. Ωραίες ιστορίες αυτές. Θα περάσουμε λοιπόν σε ένα άλλο όμως μεγάλο κεφάλαιο, στον Πιθικότσι, για να ακούσουμε. Του Βοτανικού ο Μάγκας σε μουσική του Γρηγόριου Πιθικότσι. Του Λάκη Τσόλη. Λοιπόν, αυτό θα ακούσουμε τώρα και παρακαλούμε τον Γιώργο Μαργαρίτη να ανέβει. Πολύ ευχαρίστω. Στη μικρή μας σκηνή. Μαέστρο, θα πας κι εσύ να τον συνοδεύσεις. Άμα επιμένει ο Γιώργος. Βέβαια. Μεγάλη στιγμή. Μεγάλη στιγμή στην Αυλή των Χρωμάτων. Αντώνη Καφετζόπουλε, το έχεις αδυναμία το τραγούδι. Ναι, έχω αδυναμία και στον Πιθικότσι και στο τραγούδι. Και στο Μαργαρίτη. Και στο Μαργαρίτη. Και το έχεις χορέψει πολύ αυτό το τραγούδι. Ναι, πού να θυμάσαι τώρα τέτοιες ώρες που γινόταν αυτά. Ο Μάγκας πέθανε την Κυριακή και τον κλάψαν οι κοπέλες όλοι φίλοι καρδιακοί. Ο Βοτανικού το Μάγκα το καλύτερο παιδί στα μπουζούκια στις ταβέρνες κανείς δε θα το δει. Στα μπουζούκια στις ταβέρνες κανείς δε θα το δει. Μουσική.
κουβέντα κι απ' τους μάγκες θα'ναι τώρα πια από. Ποτανικού το μάγκα, το καλύτερο παιδί στα μπουζούκια, στις ταβέρνες για κανείς δεν θα το δει. Στα μπουζούκια, στις ταβέρνες για κανείς δεν θα το δει. Και δεν έκανε κακό και τον αγαπούσαν όλοι μέσα στο ποτανικό. Του ποτανικού το μάγκα, το καλύτερο παιδί στα μπουζούκια, στις ταβέρνες για κανείς δεν θα το δει. Στα μπουζούκια, στις ταβέρνες για κανείς δεν θα το δει. Ποιος είναι αυτός που σου είπε δε σ' αγαπώ και θέλω μονάχα να παίξω μαζί σου. Ποιος σου είπε κούκλα μου, ποιος είναι αυτός που σου είπε δε σ' αγαπώ και θέλω μονάχα να παίξω μαζί σου. Εμένα η καρδιά μου λαχταράει να γίνει χέρι με τη δική σου. Εταυλογισμένα μου τα χείλη μιλούνε μόνο για το φιλί σου, αμάν για το γλυκό φιλί σου. Ποιος σου είπε κούκλα μου, ποιος είναι αυτός που σου είπε δε σ' αγαπώ και θέλω μονάχα να παίξω μαζί σου. Λόγια του κόσμου κούκλα μου μην ακούς που φαρμάκι στάζει πικρό και σκίζουνε την παιδική την ψυχή σου. Λόγια του κόσμου κούκλα μου μην ακούς που φαρμάκι στάζουν πικρό και σκίζουνε την παιδική την ψυχή σου. Εμένα η καρδιά μου λαχταράει να γίνει χέρι με τη δική σου. Εταυλογισμένα μου τα χείλη μιλούνε μόνο για το φιλί σου, αμάν για το γλυκό φιλί σου. Ποιος σου είπε κούκλα, ποιος είναι αυτός που σου είπε δε σ' αγαπώ και θέλω μονάχα να παίξω μαζί σου. Εδώ λοιπόν έχουμε μια μεγάλη αντίστοιξη. Έχουμε πολύ ωραίο γρήγορο ρυθμό και έχουμε πολύ πονεμένα λόγια. Έχουμε ινδικές επιρροές, ανατολίτικες. Ναι, τότε ήταν η περίοδος που πραγματικά ορισμένοι συνθέτες δανειζόταν κάποια είδη από την Ινδία, από την Αίγυπτο κτλ. Όχι ότι δεν
μας έχουν πάρει και εμάς. Οι Τούρκοι, ας πούμε, μας έχουν πάρει πάρα πολλά θέματα. Εγώ τραγούδια μου έχουν πάρει τουλάχιστον 10 τραγούδια και δεν μου βάλαν και το όνομα κιόλας, έτσι. Αλλά τότε συνέβαινε πολύ έντονα. Άμα περνάς τα σύνορα, διαγράφεται. Συνέβαινε πολύ έντονα αυτό το φαινόμενο, λοιπόν, και η αντίθεση που υπήρχε ήταν ότι όλα οι στίχοι που μπαίναν ήταν κατάμαυροι, όπως αυτό, ας πούμε, και ήταν μέσα στο ξεφάντωμα αυτοί που πηγαίναν στις πίστες. Χριστό, συγγνώμη, όσον αφορά για το στίχο, έτσι ήταν η κατάσταση τότε. Υπήρχε, να πούμε... Πόνος. Το προηγούμενο τραγούδι, ποιος είπε κουκλά μου, θυμάμαι πολύ καλά, ερχόταν ο Τζίμις ο Πανούσης και με άκουγε. Όπου τραγουδούσα και μου έλεγε, να εγώ να πούμε ένα τραγούδι μαζί όμως. Ποιο είναι αυτό, ποιος είπε κούκλα μου. Γι' αυτό τραγούδι θέλεις. Ωραία, είδες ο Τζιμάκος. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, πάλι επιρροές έχουμε από την Ανατολή. Ναι, ασφαλώς. Μανώλης Αγγελόπουλος. Βέβαια. Και Μπάμπης Μπακάλης. Ναι. Ναι. Θυμάμαι από τον Μανώλη που ήρθε στο Αθήνα, που τραγουδούσα εκείνα τα χρόνια, και λέει στο φωτογράφο και στους σερβιτόρους, θα πάτε 2 κουτιά σαμπάνες και 2 ποτεράκια να τσουγκρίσω με τον πιτσιρίκο. Οπότε, έρχεται πάνω την ώρα που τραγουδούσα εγώ ένα δύσκολο τραγούδι. Για την αγκαλιά σου εγώ πέθε, δύσκολο τραγούδι. Έκλεινα και τα μάτια και έρχεται δίπλα μου. Αμάνε Μανώλη, του λέω. Πω, τώρα βρήκες να έρθεις, του λέω. Στοπ, φουνάζω την ορχήστρα. Παίρνει το μικρόφωνο και λέει. Κάνε μου τη χάρη μου, λέει, μη τζίθρις είναι όλοι, τραγούδισε μου, λέει. Αυτό με το Μανώλη, το περιστατικό. Πάμε. Πήρα ένα γράμμα πικραμένο και μου γράφεις πως δεν θα γυρίσεις πια. Γιατί. Πήρα ένα γράμμα πικραμένο και μου γράφεις πως δεν θα γυρίσεις πια. Γιατί. Πες μου τι σου έχω κάνει, για να μ' απαρνηθείς δίχως λόγο και να μην ξαναρθείς. Αν οι ελπίδες που είχα για σένα σαν τα όνειρά μου. Τώρα κατάλαβα πως λησμονιούνται μάτια που βρίσκονται μακριά. Πήρα ένα γράμμα πικραμένο και μου γράφεις πως δεν θα γυρίσεις πια. Γιατί. Κράτα καρδιά μου, κράτα στο πόνο το φρικτό που σε βρήκε και το βαρύ καημό. Αν οι ελπίδες που είχα για σένα σαν τα όνειρά μου. Τώρα κατάλαβα πως λησμονιούνται μάτια που βρίσκονται μακριά. Πήρα ένα γράμμα πικραμένο και μου γράφεις πως δεν θα γυρίσεις πια. Γιατί.
Έλα, Γιώργο, έλα στην παρέα μας. Λοιπόν, Αντώνη, κανονικά, θεατρικός μονόλογος. Ναι. Δεν ξέρω, ο θέλος ήτανε, δεν ξέρω ποιος ήτανε. Να καθίσει ο Γιώργος, γιατί αισθανόμαι πολύ ώρα μόνος εδώ. Σαν μαφιόζοι είμαστε. Έχω και την καλύτερη παρέα μας. Σήμερα. Υπήρχαν τέτοια τραγούδια, έτσι, ποταμός, αφηγηματικά. Και διαλογικά πολύ ωραία, άντρας, γυναίκα, έτσι, θεατρικά στοιχεία έντονα. Και αυτά τα ειδικά αραβικά που τα αφομοιώναμε εμείς και αφομοιώνανε δικά μας οι Ισραηλινοί, οι Τούρκοι κατά καιρούς. Ισραηλινοί, πάρα πολύ. Αυτό είναι όμως, αυτό είναι το ωραίο. Η ανταλλαγή πολιτισμών στο χώρο. Βέβαια, από ευγένεια καλό είναι και για τα λεφτά να γράφουν και το όνομα του δημιουργού, να μην πηγαίνει έτσι. Έφερε λοιπόν η Σοφία Παπάζογλου πριν και μας έδειξε τα δισκάκια, τα 45άρια. Είναι η εποχή που βγαίνουν, τεράστια αλλαγή. Τεράστια. Από 78 στροφές, περνάμε σε κάτι πιο εύχριστο, πιο φτηνό, ο κόσμος μπορεί να τα αγοράσει. Ναι, κοίτα, τότε οι μετρήσεις των πωλήσεων, ας πούμε, ήταν και κατόπιν μετά από τα δισκάκια αυτά και στο βινήλιο, στα LP που λέμε, στην κασέτα και στην κασέτα, έτσι. Ναι. Οι μετρήσεις γινόταν. Υπήρξε μια εξέλιξη. Στην αρχή, εδώ που είμαστε τώρα δηλαδή, ήταν αυτά τα δισκάκια. Που κυρίως αναδεικνύονταν στον κόσμο δηλαδή μέσω το jukebox. Γιατί ο κόσμος τότε είχε μεγάλη φτώχεια, πολύ λίγοι είχαν pick-up σπίτι για τους, να ακούνε έτσι, μέσα από τα jukebox. Και εγώ τα πρώτα μου τραγούδια πήγαινα στο καφενείο και έβαζα το κέρμα και άλλωστε μάθαινα... το pick-up το λέγαμε ηλεκτρόφωνο. Ηλεκτρόφωνο. Εγώ πρόλαβα όμως και έκανα ένα τραγούδι, Χρήστο, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Πολύ ωραία. Αλλά δεν έχει γίνει γνωστό για να το πει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καταρχήν χρησιμοποιείς, Γιώργο, τη λέξη γραμμοφωνήσω. Ναι. Δεν έχεις εξελιχθεί σε αυτό. Γραμμοφωνήσω, ναι. Λες γραμμοφωνήσω. Μου λέει ότι τσάνεις, εγώ σταμάτησα να γραμμοφωνώ τώρα. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε σε ένα τραγούδι που θα μας πει η Αγνή Καλουμένου. Είναι ένα τραγούδι από την ταινία «Το φτωχόπεδο». Μπορεί να έφυγες. Ίσως να ζήτησες άλλου χαρά, όμως δε σκέφτηκες πως με κατέστρεψες και άφησες πίσω σου μια συμφορά. Γιατί σαν άνθρωπος σε σφάλμα έπεσα, σ' αγάπησα αληθινά, ενώ δεν άξιζες κι ούτε σου έπρεπε να έχεις στα χέρια σου τέτοια καρδιά. Ενώ δεν άξιζες κι ούτε σου έπρεπε να έχεις στα χέρια σου τέτοια καρδιά. Γιατί κατάλαβες ότι δεν ήσουν για μένα πια. Ίσως να ντράπηκες για ό,τι μου κάνες και έφυγες άξαφνα κάποια βραδιά. Γιατί σαν άνθρωπος σε σφάλμα έπεσα, που σ' αγάπησα αληθινά, ενώ δεν άξιζες κι ούτε σου έπρεπε
έχει στα χέρια σου τέτοια καρδιά. Ενώ δεν αξίζες κι ούτε σου έπρεπε να έχει στα χέρια σου τέτοια καρδιά. Μπράβο, μπράβο. Έλα, Αγνή μου, εδώ παρέα και με τον Γιώργο Μαργαρίτη, εμφανίσεις. Ωραία τραγουδίστρια. Και με τον Χρήστο Μενιδιάτη. Καλό κορίτσι. Έχουμε κάνει εμφανίσεις αρκετές. Δεν πειράζει ποτέ να λέμε ότι αγαπάει είναι και πάρα ένα πολύ ωραία γυναίκα. Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπάει και ένα καλό μας φίλο. Ναι. Δόξα, έχω πέσει γενικά σε πολύ καλά χέρια. Δεν έχω παράπονο γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είχαμε τη χαρά να έχει καταγραφεί και σε κινηματογραφική ταινία και ευτυχώς που τότε υπήρχε αυτή η μεγάλη επικοινωνία ανάμεσα στους τραγουδιστές και στους ηθοποιούς. Πάντα στο σενάριο ξαφνικά θα πηγαίνανε σε μια ταβέρνα, σε ένα κέντρο, σε μια αυλή. Έτσι καταλήγανε. Ναι, για να δοθεί η ευκαιρία να περάσουν και τα μεγάλα ονόματα της εποχής στο λαϊκό τραγούδι. Και όμως περάσανε πολλά ονόματα μεγάλα. Και έτσι έχουμε και τη χαρά οι επόμενες γενιές να υπάρχει αυτή η καταγραφή. Και να τους βλέπουμε. Με τον Πάνο τον Καβαλά έχω την πρώτη μου φωτογραφία. Το 74, 75, ήρθε στην Γλυφάδα και με άκουσε και την έχω τη φωτογραφία. Αργότερα, ανταμόναμε, μου είχε κάνει και ένα τραπέζι πολύ ωραίο στην Εθνική Οδό έξω. Για να τα λέμε και για να γνωριστούμε καλύτερα, όταν εγώ πια είχε μάθει ότι εγώ έκανα παρέα με τον Μανώλη και με τον Στελάρα που ήρθε σπίτι μου και αυτά. Οπότε, ανταμώσαμε και μαζί. Και περάσαμε καλά. Με πήγε και στα μπουζούκια, οπότε θυμάμαι πολύ καλά. Ο Μέτρ, στα ξημερώματα είχαμε πάει. Ο Μέτρ πάει στο Μανώλη και του λέει: κάτω είναι ο Καβαλάς με τον Μαργαρίτη. Ας το Καβαλάκι, πες μου, είναι ο Μαργαρίτης. Στο μικρόφωνο. Τάλι, ο Μανώλης τάλι, ό,τι του λέγανε, τάλι και στο μικρόφωνο. Οπότε, για στο Μαργαρίτη φωνάζει. Κατεβαίνω κάτω και του λέει: κοίτα, αυτός είναι δικός μας. Του λέει ο Μανώλης. Μπεις κάτι, ξέρω εγώ. Του λέει ο Πάνος, άσε το λέει, Μανώλη, έρχεσαι δεύτερος. Εγώ τον Γιώργο τον ξέρω από τότε. Όντως με ήξερε σχεδόν 7-8 χρόνια πιο μπροστά. Ήταν η πρώτη μου φωτογραφία. Ναι, αλλά ο Πάνος όμως δεν έκανε κακά πράγματα, όπως έκανες εσύ. Και ζάρια και τέτοια. Τι δεν έκανε. Α, ο Πάνος, εντάξει είμαστε. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, Χρήστο, ήρθε η ώρα για μια άλλη μεγάλη στιγμή. Τι ωραίο τραγούδι. Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου. Βεβαίως. Ο Ζαμπέτας στα καλύτερά του. Και μεγάλος Πέτρος Αναγνωστάκης, έτσι. Ναι, ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Πολύ μεγάλος τραγουδιστής και πολύ όμορφος άντρας για την εποχή. Πάρα πολύ, ο οποίος νομίζω η ιστορία λίγο τον αδίκησε. Ίσως ο νεότερος κόσμος δεν τον ξέρει, οι νεότεροι άνθρωποι, όσο θα έπρεπε. Γιατί πραγματικά ήταν πολύ πολύ σημαντικός. Ναι. Πράγματι. Τέτοια φωνή, τέτοια ομορφιά. Και όμως η μοίρα του καθενός, η καριέρα του, ο δρόμος του. Μια βραδιά πήρα το Μιχάλη, τον πατέρα του, και του λέω: θέλω να πάμε να ακούσουμε αυτό τον τραγουδιστή. Ήμουν ένα παιδάκι, λέω. Πολύ όμορφο παιδάκι αυτό το τραγουδιστή. Πολύ όμορφο. Λοιπόν, και τα λέει και ωραία. Καθαρή φωνή. Εκεί μου λέει: θα με πας, ναι. Καλά, πάμε. Και πάμε. Και ανεβαίνει απάνω και τι δεν μας είπε. Και είχε πει και από τους φίλους που αγαπούσα, το φανταζόμουν. Και τα λέει πολύ ωραία το τραγούδι. Σήμερα μάθαμε τη βιογραφία σου σήμερα, όλοι. Ήρθα λοιπόν και απόψε στα σκαλοπάτια σου να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, έτσι. Και του Τσάντα του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Η στίχη. Μεγάλη συνεργασία κι αυτή. Πολύ μεγάλη. Κι απόψε στα σκαλοπάτια σου να τραγουδήσω στερνή φορά. Αύριο φεύγω, όλα τελειώνουν.
για μένα κάθε χαρά. Είναι η καντάδα η τελευταία μου μέσα στις νύχτας η σιγαλιά. Κλαίνε μαζί μου τα σκαλοπάτια σου, κλαίνε μαζί μου και τα πουλιά. Σκαλοπάτια σου στέκω μονάχος και τραγουδώ για μένα. Κόσμος είναι τα μάτια σου κι ο ερωτάς σου με φέρνει εδώ. Είναι η καντάδα τελευταία μου μέσα στις νύχτας τη σιγαλιά. Κλαίνε μαζί μου τα σκαλοπάτια σου, κλαίνε μαζί μου τα πουλιά. Κλαίνε μαζί μου τα σκαλοπάτια σου, κλαίνε μαζί μου και τα πουλιά. Ένα υπέροχο βιωματικό τραγούδι το έγραψε ο Ζαμπέτας για την αργυρώτη γυναίκα του. Είχαν τσακωθεί και μετά από αυτό τα βρήκανε βέβαια. Μετά από τέτοιο τραγούδι. Ήστερα από τέτοιο τραγούδι, πώς θα τα βρεις. Και αφού μιλάμε για βιώματα, Χρήστο μου, θέλουμε να μας πεις τι γινόταν στο σπίτι. Α, μάλιστα. Γιατί μετά θα περάσουμε σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία του πατέρα σου. Ναι. Θέλω αυτή την ατμόσφαιρα, τα τραγούδια, τα τηλέφωνα. Σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σίγουρα. Ο πατέρας μου καταρχήν ήταν ένας άνθρωπος ξεχωριστός, ακέραιος, είχε μόνο φίλους μέσα από τη δουλειά. Σεβόταν όχι τις αξίες μόνο, αλλά και τους ανθρώπους. Ανεξαρτήτως αν ήταν κάποιος πολύ επιτυχημένος, πολύ φτασμένος, ή αν ήταν στα ξεκινήματά του, του συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο. Θυμάμαι πραγματικά μεγάλες προσωπικότητες να έρχονται στο σπίτι μας, φίλοι του πατέρα μου και συνεργάτες. Ο νεότερος ήταν ο κύριος Γιώργος. Έπαιρνε τηλέφωνο σπίτι μου και έλεγε τη γυναίκα μου. Που είναι ο καπελίνος, επειδή φούσε ένα καπέλο σε ένα δίσκο που έλεγε 2.000 στην τσέπη. Βέβαια, βέβαια. Πραγματικές φιλίες. Θυμάμαι προσωπικότητες πολύ μεγάλες. Όπως το μεγάλο Στέλιο Καλατζίδη, το Στρατό Διονυσίου, Απόστολο Καλδάρα, Πολυκανδριώτη, εσάς προσωπικά, τον κύριο Νικολόπουλο, πολλές φορές. Και σίγουρα ξεχνάω και κάποιους άλλους. Στόλης Βασκόπουλος, Μαρινέλα. Εγώ τότε δεν μπορούσα να καταλάβω το μέγεθος των ανθρώπων αυτών. Ήμουνα πολύ μικρός. Ήταν απλά οι φίλοι, ναι. Μέσα σε λίγα χρόνια, καθώς ενηλικιώθηκα και κατάλαβα το τι γινόταν, αισθάνομαι τον εαυτό μου πολύ τυχερός που πραγματικά, έστω και σε μικρή ηλικία, τους γνώρισα. Αγαπούσε πάρα πολύ ο πατέρας μου αυτό που έκανε. Θεωρούσε τον εαυτό του και τυχερό, γιατί μπόρεσε ανάμεσα σε μια εποχή που υπήρχαν πραγματικά θηρία τεράστια, ναι. Και ήταν δρεωμένα θηρία, με πολύ απήχηση στον κόσμο. Μπόρεσε κι αυτός να μπει στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού, όπως λέει, να τρυπώσει, έτσι έλεγε ο ίδιος, και να πάρει με πολύ κόπο και πολύ αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνει τη θέση που πήρε. Εγώ τον πρόλαβα προσωπικά στις μεγάλες πίστες του 80,
Με πηγαίναν οι γονείς μου. Μάλιστα. Ήταν χαρακτηριστικός, τον αγαπούσαμε πολύ. Ναι, όχι, ήταν πολύ αγαπητός και σαν άνθρωπος. Και θέλω ο μαέστρος μας τώρα να μας πει δύο λόγια. Ναι, για το σημαντικό. Γνωρίζω και εγώ πολύ καλά γνώριζα τον πατέρα του. Διάβασα και τη βιογραφία του που την έγραψε ο Κώστας Μπαλαχούτης, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και δούλεψα και μαζί του στα Πάλκα. Από πληροφορίες που άκουγα, επειδή ο Καζατζίδης ήταν ακατανίκητος, ψάχνανε έναν εντελώς διαφορετικό τραγουδιστή. Αυτό το έκανε ο Τάκης Λαμπρόπουλος, το σκέφτηκε. Και βρήκανε το Μιχάλη και πραγματικά είχαν δίκιο, αναδείχθηκε ένας τραγουδιστής που δεν ακούμπαγε σε κανέναν, είχε δικιά του προσωπικότητα και ήταν και πολύ τυχερός γιατί είπε τέτοια τραγούδια, ναι, όπως μην το περιμένεις πια. «Μην περιμένεις πια» του Απόστολου Καλδάρα, που είναι και η στίχη και η μουσική δική του. Και πολλά άλλα του Καλδάρα, βέβαια, και άλλων συνθετών. Ο Απόστολος Καλδάρας, πάντα ο πατέρας μου, θεωρείς ότι ήταν άνθρωπος που τον βοήθησε, τον ανέδειξε, τον βάφτισε τραγουδιστή, ναι, και τον στήριξε και σε εποχές που δεν ήταν και τόσο εύκολο να στηριχθεί ένας νέος τραγουδιστής. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Βεβαίως. Γιατί τον γνώρισα τον πατέρα του, γιατί δουλέψαμε με τον Χρήστο κάποια στιγμή για πολύ κάτι, λίγο. Η πρώτη μου χρονιά που δούλεψα επαγγελματικά σαν τραγουδιστής ήταν το 1999. Και ήταν με τη Σοφία σε ένα ιστορικό μαγαζί, διαφορετικού ύφους από αυτό που τραγουδάω τώρα, στο Ντουζένι, στο ιστορικό Ντουζένι. Εκεί έκανα το πρώτο βήμα και τραγουδούσα πραγματικά τραγούδια διαφορετικά. Ήταν και η Μέρι Λίντα μαζί μας, γι' αυτό κράτησε πολύ λίγο, ναι, γενικώς, αλλά εκεί γνώρισα τον πατέρα του, είχε έρθει κανένα δύο φορές και μου μίλησε και με συμβούλευσε, μου είπε πολύ ωραία λόγια και κατάλαβα ότι πρόκειται για έναν αληθινό κύριο. Αυτό μπορώ να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Και θα πω και επειδή είπε κύριο, θα πω και μια φράση. Και εκπληκτικός τραγουδιστής, βέβαια, αγαπημένος μου. Τελευταία που θα πω, μου λέει όταν μου έλεγε και εμένα και στον αδερφό μου, όταν πεθάνω, λέει, θα σας λένε ότι ο πατέρας σας ήταν μάγκας. Δεν θα το δεχτείτε ποτέ αυτό, αυτή και τη λέξη. Και εγώ ωραίο ζεμπέκι μου. Επειδή η λέξη μαγκιά, λέει, είναι παρεξηγήσιμη. Θα λέτε ότι ο πατέρας μας ήταν κύριος. Αυτό. Έτσι ήταν. Έτσι. Ωραία. Μην περιμένεις πια. Αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο που το αγάπησε αυτό το τραγούδι. Την αγάπη μας να ζωντανέψουμε. Μην περιμένεις πια, όλα τελειώσανε. Αφού τα χείλη σου, αχ, με προδώσανε. Από τα φαρμάκια μου έχεις δοσμένα, σκοτώσες ό,τι είχα όμορφο για σένα. Κι απ' τον έρωτά μας μονάχα η κρύα στάχτη έχει μείνει τώρα μες στην καρδιά. Μην περιμένεις πια, όλα τελειώσανε. Αφού τα χείλη σου, αχ, με προδώσανε. Και την ανάσα μου στο προσκεφάλι σου. Μη περιμένεις πια, όλα σκορπίσανε. Αφού τα χείλη σου άλλον φιλήσανε. Από τα φαρμάκια που μου έχεις δοσμένα, σκότωσες ό,τι είχα όμορφο για σένα. Κι απ' τον έρωτά μας μονάχα η κρύα στάχτη έχει μείνει τώρα μες στην καρδιά. Μην περιμένεις πια, όλα τελειώσανε. Αφού τα χείλη σου, αχ, με προδώσανε.
Αχ, με προδώσανε, αχ, με προδώσανε. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις τι μ' αρέσει το Χρήστο. Εκτός ότι τα λαϊκά τραγούδια τα ξέρει από μικρό παιδί, γιατί δίπλα ήταν στο άλλο βουνό, στο Μιχάλη δίπλα. Λοιπόν, τα ξέρω από πολύ μικρά, αλλά κάνει και πράγματα δικά του σήμερα. Και έτσι πρέπει να κάνει ο κάθε καινούργιος τραγουδιστής. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ. Πάνω στο σχόλιο που έκανε ο Γιώργος, λέγοντας αυτά τα παλιά τραγούδια, υπηρετείται το λαϊκό του σήμερα. Έχει κλείσει πολύ νερό στα βλάκι. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Καταρχήν, για να πω την αμαρτία μου, δεν συνηθίζω να λέω τόσο λαϊκά τραγούδια στα προγράμματα και στους χώρους που εμφανίζομαι. Είναι λίγο διαφορετική. Αφορούν περισσότερο νεανικό κοινό που δυστυχώς με το πέρασμα των χρόνων βλέπουμε ότι έχει ατονίσει η επαφή με το παλιό λαϊκό τραγούδι. Σε αυτό έχουν συμβάλει πάρα πολλά πράγματα. Μιλήσουμε για μέσα μαζικής ενημέρωσης, για ραδιόφωνα, για τηλεοράσεις, όλα αυτά τα γνωστά προβλήματα που τα ξέρετε καλύτερα από τον καθέναν. Ωστόσο, πραγματικά για μένα είναι ένα μεγάλο σχολείο αυτά τα τραγούδια, μελετώντας τα και παίρνοντας αυτούς τους δρόμους. Σε βοηθάει πάρα πολύ στο να βλέπεις τα σημερινά πράγματα πολύ πιο εύκολα. Ωραία. Έτσι. Ωραίο παράδειγμα. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Μια παλιά ιστορία. Μη σκαλίζεις τη στάχτη να ξαναβρεις φωτιά. Η δική μας η αγάπη τώρα έσβησε πια. Αν υπάρχουνε σπίθες που ακόμα κρατούν, με ένα πίσημα γέρα και αυτές θα χαθούν. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Μια φορά γελούσες όταν έκλαιγα εγώ, σαν σκύλι με τραβούσες πότε κι πότε εδώ. Μα περάσαν τα χρόνια κι ήρθαν άλλοι καιροί, τώρα εγώ θα γελάω μα θα κλάψεις εσύ. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Η δική σου εικόνα έχει πλέον χαθεί. Την σκεπάζουν αράχνες και την κρύβει ντροπή. Προκειμένου να είσαι τη ζωή μου σκιά, κοίτα βρες κάποιον άλλον πριν γεράσει η καρδιά. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία. Με μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Μπράβο.
Εδώ λοιπόν στην Αυλή των Χρωμάτων, είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 60. Έχουμε μια θεατρική άνοιξη εκείνη την εποχή. Επειδή το επόμενο τραγούδι είναι η Φέδρα, που είναι από την ταινία, την αγαπημένη. Από την ταινία Φέδρα. Ναι. Και η Μελίνα Μερκούρη τραγουδάει. Είναι πάλι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Αυτό το πάντρεμα. Να πω την πρώτη εκτέλεση στη Φέδρα την έχει κάνει πολύ πάνω. Υπάρχει μια εκτέλεση που το λέει λαϊκά και έχει ακόμα ένα στίχο που δεν περιλαμβάνεται στην εκτέλεση της Μερκούρη. Μια πιο λαϊκοτρόπη εκτέλεση. Αλλά μετά στην ταινία μπήκε όπως την ξέρουμε τη Φέδρα μέχρι τώρα. Ναι. Και εσύ θα το πεις όπως στην ταινία. Όπως στην ταινία, ναι. Μπράβο, ναι. Να πω ότι εκτός όλων αυτών που γνώρισα των παλαιών συνθετών κτλ., γνώρισα και τον Μίκη Θεοδωράκη. Ο οποίος ήταν επίσης. Εντάξει, τι να πω τώρα, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα για το Μίκη. Αυτά. Μπορώ να ειδήσω. Είσαι και μια ειδική περίπτωση τραγουδίστρια, γιατί. Που τα λες όλα. Ναι, αγαπάς και τόσο πολύ το λαϊκό τραγούδι που σχεδόν το μελετάς κιόλας παράλληλα. Δεν τα αφήνεις έτσι. Κοιτάξτε, το έχω μελετήσει πάρα πολύ και στην πορεία άκουσα πάρα πολλά άλλα πράγματα και μου αρέσουν πάρα πολλές μουσικές από soul, jazz, funk, φλαμέγκο κτλ. Αλλά πάντα επιστρέφω στο λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας εκείνης, γιατί έτσι έμαθα να τραγουδάω από αυτά τα τραγούδια και πάντα λέω ότι όποιος θέλει να γίνει καλός λαϊκός τραγουδιστής πρέπει να ακούσει τα τραγούδια και τους τραγουδιστές της εποχής εκείνης. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το υπέροχο τραγούδι, αγάπη μου ο τίτλος, αλλά ο κόσμος το έχει πάρει και από τους πρώτους στίχους, Αστέρι μου, φεγγάρι μου. Έτσι το ξέρουν πιο πολύ, ναι. Αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης κλονάρι μου, κοντά σου θα έρθω πάλι. Κοντά σου θα έρθω για να βγει, για να σου πάρω ένα φιλί και να με πάλι. Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει, τα άστρα κι ο ουρανός, το κρύο το φεγγάρι, τα άστρα κι ο ουρανός, το κρύο το φεγγάρι. Θα σ' αγαπώ, θα ζω μες στο τραγούδι, θα μ' αγαπάς, θα ζεις με τα πουλιά. Θα σ' αγαπώ, we'll be right back.
Άλλη αίσθηση. Μπράβο, Σοφία. Έχουμε και τη γέννηση και του έντεχνου τραγουδιού. Ναι, γιατί άνθιζε και, αυτό την εποχή εκείνη, με τον Θεοδωράκη και τον Χατζηδάκη προεξάρχοντες. Ναι, βέβαια. Είμαστε στο 1962. Βέβαια, να σας πω ένα καλαμπούρι τώρα που λέτε για το έντεχνο, το Θεοδωράκη κτλ. Το προηγούμενο τραγούδι, το, αυτό του Καζατζίδη. Μη σκαλείς στάχτες. 16-17 χρονών πήγαμε στις Πέτσες κυνηγώντας το Σαββόπουλο. Είχαμε ακούσει ένα θρύλο, ένα Σαββόπουλο που έπαιζε το Φορτηγό και τη Ζωζό και τέτοια. Είχαμε ακούσει τα τραγούδια. Μια παρέα πιτσιρικάδες, 17 χρονών, 16, δεν θυμάμαι. Πήγαμε στις Πέτσες, χωρίς να κλείσουμε ξενοδοχεία και τέτοια. Κοιμηθήκαμε βέβαια. Στην παραλία. Στην παραλία. Έπαιζε εκεί ο Σαββόπουλο. Είχε φύγει, ναι, έπαιζε σε μια μπουάτ που λεγόταν Ρουλότα. Δεν τον πετύχαμε, είχε φύγει. Χτυπήσαμε αέρα που λέει και αυτό σε μια αφήγηση κάπου. Μπήκαμε όμως στην μπουάτ και παίζαμε στην μπουάτ που ήταν πολύ του έντεχνου, έτσι, ξέρεις, τραγούδια του νέου κύματος. Το... Μια παλιά ιστορία. Το συγκεκριμένο τραγούδι του Καζατζίδη. Γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο μπορείς να το πεις και έτσι, μπορείς να το πεις και αλλιώς. Ευγενή τραγούδι. Μπορεί να το πει μια πολύ λαϊκή φωνή, ας πούμε, όπως είπε του Θεοδωράκη, μπορεί να το πει και η Μερκούρη που είναι πολύ θεατρική κτλ. Όπως είναι αυτό. Ναι. Δεν υπάρχουν σύνορα, αυτό θέλω να πω. Τελειώσα. Όπως και το επόμενο. Ό,τι αγαπάω, εγώ πεθαίνει. Και βαρύ τραγούδι, να πω ότι είναι ψυχικά δύσκολο να τραγουδήσει κανείς. Έχει μια μελωδική γραμμή και όλα είναι τοποθετημένα με πολύ ευγενή τρόπο. Καλδάρας. Λίγη ζητώ παρηγορία.
Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία μας. Έλα στην παρέα. Έρχομαι. Και τώρα ήρθε η ώρα για το λεβέντικο, το περήφανο το τραγούδι που το αγαπάει ο Γιώργος Μαργαρίτης, εγώ με την αξία μου. Και που το σχίζει ο Γιώργος. Ναι, και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι, ότι εκείνη την εποχή είναι το μεγαλύτερο το τραγούδι. Από τα το λέει η λέξη, εγώ με την αξία μου. Από τα καλύτερα. Τι θέλει τώρα να τραγουδήσω. Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτά είναι και γούστα, υποκειμενικά πράγματα. Υπέροχο τραγούδι. Αφιερωμένος στα περήφανα αγόρια και στα περήφανα κορίτσια. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. Πήγαμε. Εγώ με την αξία μου και το φιλότιμο μου κρατάω πάντα στη ζωή ψηλά το μέτωπο μου. Γιατί με το πίσα εχθρούς ούρτουνες και στραβάζα. Εγώ με την αξία μου, με το φιλότιμο κρατάω πάντα στη ζωή ψηλά το μέτωπο μου. Δεν έδωσα δικαίωμα ποτέ μου σε κανένα. Σαν αδίκα με τα αυτηρά τα ξένα. Εγώ με την αξία μου, με το φιλότιμο μου κρατάω πάντα στη ζωή το μετώπο. Λοιπόν, έχουμε ανέβει πολύ, μαέστρο. Έχουμε και ήρθε και η ώρα να ανέβεις κι εσύ. Με τέτοια τραγούδια δεν θα έρθει ο μαέστρος. Με τέτοια τραγούδια δεν θα έρθει. Όμως τώρα δεν μπορώ. Θα έρθω να σας συνοδεύσω κι εγώ. Μεγάλο τραγούδι. Αλλά θα κάτσω ανάμεσα στα μπουζούκια που έχουμε εδώ. Έχουμε ένα μαέστρο εκπληκτικό. Τον Νίκο Στρατηγό, μια ορχήστρα φοβερή. Ε, βέβαια. Μια αφιερωμένο. Στη Σοφία την Παπάζογλου, την πολύ καλή μας τραγουδίστρια.
κόσμο δεν υπάρχει άλλη τέτοια ομορφιά. Αμάν, 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 αμάν. Ανεβαίνω σκαλοπάτια, ανεβαίνω ανηφοριέ, για να δω τα δυο της μάτια που μ' ανάψανε φωτιές. Ανάψανε φωτιές. Ο κορίτσι παγαπάω, το κοιτάζουνε πολύ, μα αυτό δεν έχει μάτια άλλον άντρα για να δει. Αμάν, 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 αμάν. Ανεβαίνω σκαλοπάτια, ανεβαίνω ανηφοριές, για να δω τα δυο της μάτια μ' ανάψανε φωτιές. Που μ' ανάψανε δεν βγαίνει, αν δεν πάω να το δω. Αμάν, 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 αμάν. Ανεβαίνω σκαλοπάτια, ανεβαίνω ανηφοριές, για να δω τα δυο της μάτια που μ' ανάψανε φωτιές. Νομίζω έχει αρχίσει το χορευτικό στα σπίτια. Έχει ο κόσμος ανέβει και χορεύει και ήρθε η ώρα να του χαρίσουμε και την τραπετσόνα. Α, θέλω να πούμε λίγα για το μεγάλο. Πριν 4 χρόνια είχα πάει στο σπίτι του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη μαζί με το Μίμη Ανδρουλάκη. Και του γύριψα κάτι. Ένα τραγούδι το οποίο θα μπει σε κάποιο βιβλίο μου, ένα CD εκεί, και υπήρχε και αυτό το τραγούδι με ερμηνεία τουρκική. Και του άρεσε πάρα πολύ. Μου λέει, Γιώργο, μην νομίζεις, δεν σε παρακολουθώ. Τα λόγια του τώρα σας ερμηνεύω. Σε παρακολουθώ και κάνει ό,τι θέλεις. Πάρ' το και το τραγούδι. Εγώ, μου λέει, για αυτούς τους λαούς τους δύο έχω κάνει πολλά, μου λέει. Αυτά. Μένω κάθε πέτρα και καημό, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Τότε μια γεράσκη βροχή, μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και βγήκα παντοκί. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή.
με ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά. Στην τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Κάθε το πόρτα υδρότας για να στεναγμό. Κάθε παράθυρο του κι ουρανό. Όταν έρχονταν η βραδιά μες στο στενό σοκάκι σε φαντόμναν τα παιδιά. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά. Πάρ το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας. Στην τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Έλα, Γιώργο, στην παρέα μας, να έρθει ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο μαέστρος μας, να μας πει τα κόκκινα τριαντάφυλλα. Θα πω κι εγώ ένα τραγούδι. Αυτό περιμένουμε. Υποφέρω
αγαπώ ακόμα. Λουλούδια κόκκινα απόψε θα σου φέρω, λουλούδια που να έχουνε του έρωτα το χρώμα, να δεις πως υποφέρω εσάς. Όλα λοιπόν τα ωραία τελειώνουν. Φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά. Έλα μαέστρο μου, να σας ευχαριστήσω. Αγνή μου, Χρήστος Μενιδιάτης, Σοφία Παπάζουγλου, ο μεγάλος Γιώργος Μαργαρίτης, ο αγαπημένος μας. Εγώ ιδιαίτερα τον ευχαριστώ πολύ που αυτή, τη στιγμή βρισκόμαστε στη μουσική σκηνή Σφίγγα και ξεκινήσαμε πολύ καλά. Πρώτα ο Θεός. Να φύγει ο κορονοϊός από κοντά μας, γιατί μας έχει γίνει πολύ εμπόδιο. Εγώ να ευχαριστήσω τον Αντώνη τον Καφετζόφουλο ιδιαίτερα, που είναι παλιός μου φίλος και δεν πάει σε όπου να είναι και μου έκανε την τιμή να έρθει και να φορέσει και γραβάτα, μόνο που εγώ δεν φόρεσα αυτή τη φορά. Και εγώ χάρηκα πολύ που το γνώρισα και είχα από κοντά. Είχα μια υποψία ότι θα δω τον Γιώργο και θα φοράει και αυτός, ας πούμε. Λοιπόν, θα κλείσουμε μουσικά. Έτσι με δύο υπέροχα τραγούδια. Μαέστρο μου, να πούμε στον κόσμο ότι κάθε Σάββατο... Κάθε Σάββατο στην Αυλή των Χρωμάτων σας περιμένουμε πάντα με λαϊκά τραγούδια. Okay. Φύγαμε! Κάθε μου τραγούδι για τους καημούς σου που στεριανούν στη γειτονιά. Φτωχολογιά, απ' το πυλό γράφεις λουλούδι και τους καημούς σου που στρέχει σύλλογα ενωνιά. Για σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μόνο καθαρή μαντιά. Σιλάκι παρισόπουλα, χαρά στα κοριτσόπουλα που έχουν κι αγκαλιάζουν τη φωτιά. Που έχουν κι αγκαλιάζουν τη φωτιά. Μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μόνο καθαρή ματιά. Σιλάκι παρισόπουλα, χαρά στα κοριτσόπουλα που έχουν κι αγκαλιάζουν τη φωτιά. Που έχουν κι αγκαλιάζουν τη φωτιά. Που έχουν κι αγκαλιάζουν τη φωτιά.
νυχτοπούλια, στάλα στάλα πέφτουνε τα δάκρυα βροχή. Παραθήκα στην κλάστρα τα ζουκούλια, μαύρη νύχτα μου σκεπάζει τώρα τη ζωή. Σου κανά και με κατέληψες, γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Τι σου κανά και με κατέληψες, γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Σαν τέλειο τα σκοτάδια πάντα περπατώ. Μου κλείσες το σπίτι το φτωχό μου, και ποιον άνθρωπο θα βρω για σένα το ρωτώ. Τι σου κανά και με κατέληψες, γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Τι σου κανά και με κατέληψες, γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Η τρελή μου καρδιά περιμένει. Έλα απόψε να με βρεις, με φωνές και τραγούδια γιασμένα, μυστικά φανερά και κρυμμένα. Έλα ψυχή μου και θα δεις, σε περιμένω μην αργείς. Θα σε πάρω από το χέρι για να νιώσεις τη φωτιά στη καρδιά, στα πιο όμορφα τα μέρη το ταξίδι ξεκινά. Θα σε πάρω από το χέρι για να νιώσεις τη φωτιά στη καρδιά, στα πιο όμορφα